ανάσα στο κτηνοτροφικό κόσμο από το άνοιγμα των σφαγείων στα Χανιά, στο Ρέθινο και Λασίθι, με χιλιάδες αγκοπρόβατα να οδηγούνται προς σφαγή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας. Η κίνηση στα σφαγεία χτυπά κόκκινο από νωρίς το πρωί, ενώ μόνο στα σφαγεία του Μυλοποτάμου υπολογίζεται ότι θα οδηγηθούν προς σφαγή περισσότερα από 7.500 αμνοερήφια μέχρι την Πέμπτη, ενώ σε επίπεδο Κρήτης εκτιμάται ότι ο αριθμός αυτός θα ξεπεράσει τα 15.000 αμνοερήφια. Ξεκίνησαν και λειτουργούν ήδη από σήμερα τα σφαγεία των τριών περιφερειακών ενωτήτων Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου, για να ξανακινηθεί σωστά η οικονομία μας, για να ξαναμπούν στην αγορά τα ντόπια κρέατα, κάτι που περιμέναμε για κάποιες μέρες. Έγινε αυτό το βήμα. Πιστεύω ότι και για το Ηράκλειο σιγά σιγά θα αρχίσει να αλλάξουν τα δεδομένα. Ήταν μια μεγάλη ανάσα, διότι είχαν φρακάρει τα πάντα. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να κάνουν τσιχρίαστος τα γλέδια τους, τέλος πάντων, κοινωνικές εκδηλώσεις, και ήταν ένα ξεκίνημα, βέβαια με αργά βήματα. Εννοείται ότι θα φύγουν χιλιάδες αρνιά. Δηλαδή υπολογίζουμε την εβδομάδα πάνω από 10.000-15.000 αρνιά να σφαχτούν. Αυτή τη στιγμή στο Μυλοπόταμο, σήμερα δηλαδή, αύριο και την Πέμπτη, θεωρώ ότι θα σφαγούν μόνο στο Μυλοπόταμο πάνω από 7.500 αμνοερήφια. Η ζημιά είναι τεράστια. Ήδη έχει γίνει. Όταν ο κάθε κτηνοτρόφος δεν έσφαξε τα αμνοερήφια του που είχε προγραμματίσει στις μέρες της Παναγίας, δηλαδή μέσα στο 15 Αύγουστο, έχει χρεωθεί επιπλέον κόστος για να ταΐσει τα ζώα του. Πρέπει άμεσα το Υπουργείο να δώσει μία έκτακτη ενίσχυση προς τον κάθε ένα κτηνοτρόφο που έχει εγκλωβιστεί στον ορεινό όγκο της Κρήτης, το να μπορεί να ανταπεξέλθει. Δεν μπορεί να σηκώνει άλλο χρέος ο κάθε κτηνοτρόφος σε επίπεδο Κρήτης. Όπως υποστηρίζουν κτηνοτρόφοι, πέρα από τις θετικές εξελίξεις με το άνοιγμα των σφαγείων σε Χανιά, Ρέθυμνο και Λασίθι, υπήρξε οικονομική ζημιά στον κλάδο, καθώς οικονομικές συμφωνίες τεινάχθηκαν στον αέρα την περίοδο του 15 Αυγούστου με τους κτηνοτρόφους να επιβαρύνονται οικονομικά και με τα επιπλέον κόστη εκτροφής. Παράλληλα, κτηνοτρόφοι τονίζουν την ανάγκη άρσησης μετακίνησης των ζώων, τα οποία κινδυνεύουν να ψοφήσουν λόγω έλλειψης νερού. Καταρχάς, να ανοίξει άμεσα το σφαγείο στο Ηράκλειο και οι μετακινήσεις άμεσα. Είναι πολλοί κτηνοτρόφοι που είναι στα ορεινά, δεν μπορούν να μεταφέρουν τα πρόβατά τους που είναι σε περίοδο γένας. Όσον αφορά τη διαχείριση, να κάνουμε το σταυρό μας, πραγματικά να κάνουμε το σταυρό μας, να μην υπάρξει εξάπλωση. Γιατί αν υπάρξει εξάπλωση, δεν υπάρχει plan B που λέγω, δεν υπάρχει σχέδιο Β για το οποίο έχω φωνάξει επανειλημμένος. Είναι το ζήτημα της μετακίνησης από τον ορεινό όγκο του Μυλοποτάμου και όχι μόνο, σε όλη την Κρήτη βέβαια, το να μετακινηθούν τα ζώα στα Χυμαδιά, διότι βλέπουμε ότι μας πιέζει το θέμα της λειψιδρίας στα ζώα. Δεν υπάρχει στον ορεινό όγκο της Κρήτης καθόλου, μα καθόλου νερό. Την ίδια ώρα, κτηνοτρόφοι καταβάλουν προσπάθειες προκειμένου να μην υπάρξει μεγάλη πτώση στις τιμές των αρχικών συμφωνιών που είχαν κάνει με ζωέμπορους, καθώς ορισμένες περιπτώσεις συμπιέζονται τιμές προς τα κάτω, με τη μείωση στις τιμές παραγωγού να αγγίζει του 1 ευρώ το κιλό. Τα σφάζανε οι κασάπηδες, οι ζωέμποροι, στον παραγωγό 6,5 ευρώ. Σήμερα ανακοινώσανε σε κάποιους 5 ευρώ. Αμέσως έχουμε το πρώτο δείγμα. Με φόντο τα τελευταία αρνητικά δείγματα για πανόλη, εντείνονται οι πιέσεις από την περιφέρεια Κρήτης και από τους κτηνοτρόφους ώστε να ανοίξουν τα σφαγεία και στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, όπου έχουν παραταθεί τα μέτρα απαγόρευσης έως 23 Αυγούστου.